Γεια σας αγαπημένη μου φίλη, ζουγκλόπεδα όπως θα λέγει και κάποια δικιά μας κοπέλα. Μεγάλη μου χαρά είναι εδώ που είμαι πάντα μαζί σας στο Γόβα Στιλέτο και που θα είμαι έτοιμη να σας πω μερικά πραγματάκια. Ακούμε λοιπόν τη λέξη έκλειψη και φοβόμαστε. Αγαπημένη μου φίλη, η έκλειψη δεν σημαίνει μόνο καταστροφές, από το εκ και λείπω, το λέει και η λέξη, μπορούν να μας λείψουν και πολλές στεναχώριες, πολλά προβλήματα και γενικά να μπουν τα πράγματα στη θέση τους. Οπωσδήποτε η σημερινή έκλειψη, επειδή είναι και ανάμεσα σε δύο εκλείψεις τα γεγονότα, ξεκίνησε η πρώτη στην 1η Σεπτεμβρίου και η τελευταία του έτους, η σεληνιακή, είναι σήμερα στις 10 και 5 το βράδυ, με οροσκόπο Ταύρο βασικά, θα σας πω ότι είναι πολύ δύσκολη για το σταυρό Ιχθύων, Παρθένων, Τοξωτών και Διδύμων. Θα πρέπει να είμαστε βέβαια όλοι προσεκτικοί, διότι ατυχήματα, αναστατώσεις και πολλά περίεργα θα συμβούν. Όμως είναι η τελευταία της χρονιάς. Δυσαρμονική όψη έχει ο Ερμής, ο πλανήτης κυβερνήτης της Παρθένου, όπου δημιουργεί προβλήματα και εντάσεις. Γι' αυτό καλό είναι να είμαστε προσεκτικοί και τι υπογράφουμε. Γενικά τα πράγματα είναι δύσκολα, αλλά όχι άβατα. Κάθε πράγμα λοιπόν έχει τη δική του εξίσθηση, τη δική του ερμηνεία. Ωστόσο, η Παρθένος αυτό τον καιρό και οι Ιχθύες θα πρέπει να είναι πολύ προσεκτικοί, ειδικά εκείνοι που είναι γεννημένοι 14 έως 18 κάθε μήνα. Όμως ας δούμε ένα-ένα τα ζώδια συνοπτικά, για να μπορούμε να βγάλουμε συμπέρασμα τι θα συμβεί αυτή την εβδομάδα, μια και η Πανσέληνος κάνει νέες εκκινήσεις και νέα πράγματα. Κριός, αγαπημένοι φίλοι, Κρύ, ανατροπές και πολλά και διάφορα θέματα θα σας δημιουργήσουν την ένταση και θα σας φέρουν σε κατάσταση ώστε να θέλετε να βγείτε εσείς κερδισμένοι. Βέβαια, όλοι θέλουμε να βγούμε κερδισμένοι, αλλά σε αυτή την περίπτωση η επιμονή σας θα είναι έντονη. Ο πλανήτης Ουρανός σε ανάδρομη πορεία πάνω σας σας δημιουργεί τέτοιου είδους εξελίξεις. Καλό θα είναι να πάρετε σειρά τα πράγματα, με τη σειρά τους τα πράγματα και να μην αφήσετε το θυμό να σας κυριεύσει. Η Αφροδίτη είναι με το μέρος σας, εάν και εσείς της δώσετε λίγο το προβάδισμα. Πάμε στα ταυράκια. Όπως είπαμε, η Πανσέληνος αυτόν τον καιρό δεν επηρεάζει άμεσα εσάς και σας παίρνει εκτός προγράμματος. Ωστόσο, αγαπημένοι μου φίλοι, τα οικονομικά αλλά και τα συναισθηματικά σας θα έχουν καλή πορεία και καλή εξέλιξη και δεν αποκλείεται να δώσετε και καλή ενέργεια σε θέματα που ήδη έχουν πέσει σε χειμερή ανάγκη, όπως και στα αισθηματικά σας. Δεν αποκλείεται τα αισθηματικά σας να έχουν ένα προβάδισμα. Η ανάδρομη πορεία του Ερμή, που είναι μέχρι τις 21, και ανασταλτικές καταστάσεις σε ό,τι ειδήσεις περιμένετε. Δίδυμοι, αγαπημένοι μου δίδυμοι, για σας τα πράγματα είναι κάπως πιεσμένα, αφού ο πλανήτης κυβερνήτης σας είναι σε περίεργη θέση. Η Αφροδίτη ωστόσο, αλλά και ο Δίας από το ζυγό πια, σας κλείνουν το μάτι ώστε να ελπίζετε και να περιμένετε ότι τα καλύτερα έρχονται. Αυτή την εβδομάδα αποφύγετε συζητήσεις που καίνε και να είσαστε έτοιμοι να δώσετε χέρι βοηθείας, εάν σας το ζητήσει κάποιος δικός σας άνθρωπος. Υπογραφές μετά τις 22 του Σεπτέμβρη, αν θέλετε να είσαστε εσείς κερδισμένοι. Καρκίνος. Αγαπημένοι μου φίλοι καρκίνη, μία αναπόληση προς το παρελθόν μπορεί να σας φέρει σε εντάσεις και σε γύρους ή με ανθρώπους του περιβάλλοντός σας. Δώστε τόπο στην οργή. Τα νεύρα σας είναι σε κακή κατάσταση, οπωσδήποτε οι περισσότεροι από εσάς θέλετε να φτιάξετε και να δημιουργήσετε νέες γνωριμίες και νέα θέματα. Καλό θα είναι να σκεφτείτε λογικά, διότι ο Ποσειδώνας, ο πλανήτης των ονείρων και της σκέψης, είναι ανάδρομος και κάνει τρίγωνο με τον ήλιο σας. Λέων, πόσοι από εσάς λέοντες δεν έχετε σκεφτεί αυτή τη στιγμή να τα πετάξετε όλα και να τα τεινάξετε στον αέρα. Ωστόσο, να είστε προσεκτικοί γιατί δύο μεγάλοι πλανήτες, ο Κρόνος είναι στον Τοξότη και ο Ουρανός στον Κριό, δηλαδή στις φωτιές, τριγωνίζουν με τον ήλιο σας. Αυτή η Πανσέληνος και η έκλειψη δεν σας επηρεάζει άμεσα, αλλά όλο έχουμε και κάποιο πλανήτη βασικό. Μπορεί οροσκόπο, μπορεί σελήνη και να μας δημιουργεί τέτοιου είδους καταστάσεις.
Αγαπημένα μου λιονταράκια, αφού πείτε τον υπερκαταναλωτισμό, να είσαστε πάρα πολύ προσεκτικοί σε ό,τι νέο μπει στη ζωή σας και καλό θα είναι να υπογράψετε μετά τις 22. Ευνοούμενοι με τη βοήθεια του Δία, είστε εσείς που είστε γεννημένοι στο πρώτο δεκαήμερο. Παρθένος, αγαπημένοι μου φίλοι Παρθένοι, εσείς είστε οι πιο επικίνδυνοι αυτές τις μέρες του Ζωδιακού, αφού ο κυβερνήτης σας ο Ερμής είναι σε ανάδρομη πορεία και σας φέρνει διάφορες σκανδαλιές και διάφορα θέματα στην επιφάνεια. Ωστόσο και ο Άρης από τον Τοξότη βάζει και αυτό στο χεράκι του για να δημιουργηθούν ίδρυγες και παρεξηγήσεις. Ό,τι καινούριο έρθει στη ζωή σας, διότι τα πράγματα δεν είναι και πολύ θετικά για εσάς. Αποφύγετε τις συγκρούσεις και ιδιαίτερα με άτομα του περιβάλλοντός. Ζυγός. Φίλοι ζυγοί, ο Δίας έχει μπει για τα καλά στο ζώδιό σας από τις 9 Σεπτεμβρίου. Τα πράγματα είναι από το καλό στο καλύτερο για εσάς. Αυτή η έκλειψη δεν λέει και τίποτα το ιδιαίτερο, ενώ η Αφροδίτη θα σας δώσει το έναυσμα και τη χαρά να τακτοποιήσετε και τα οικονομικά αλλά και τα συναισθηματικά σας ζητήματα. Καλό θα είναι να περιμένετε να ορθώσει ο Ερμής στις 21 για να πάρετε αποφάσεις κύρους, ενώ οι περισσότεροι ζυγοί που είναι καλλιτέχνες και ελεύθεροι επαγγελματίες θα δεχτούν πολύ καλές ειδήσεις από αυτές που περιμένουν. Σκορπιός. Αυτή η έκλειψη, αγαπημένοι μου φίλοι Σκορπιοί, σας κλείνει περισσότερο στον εαυτό σας και σας κάνει πολύ μυστικοπαθή. Ωστόσο, να είστε σίγουροι ότι τα πράγματα για σας είναι πολύ καλά, αφού ο πλανήτης κυβερνήτης σας αυτή τη στιγμή είναι σε ορθή πορεία και σας βοηθάει να πάρετε αποφάσεις και αλλαγές από τη μια στιγμή στην άλλη. Καλό βέβαια θα είναι και εσείς να περιμένετε να ορθώσει ο Ερμής, αν θέλετε να υπογράψετε ή να τακτοποιήσετε ζητήματα που έχουν σοβαρότητα και μέλλον. Εάν θέλετε δηλαδή κάποια δουλειά σας να έχει πορεία, θα πρέπει να υπογράψετε μετά τις 22 του μήνα. Η υγεία σας είναι καλά και δεν αποκλείεται το τέρι σας να σας ζητήσει μια σχέση προς το καλύτερο. Τοξότης. Η πονηρή του ζωδιακού, αυτό το καιρό το λέω με καλή έννοια, το πονηρή ή έξυπνη θα μπορούσα να πω, μια ιδιαίτερη ευστροφία σας διακρίνει, παρόλο που η έκλειψη είναι στον ίδιο σταυρό με εσάς, ταυρόνος. Μια η έκλειψη θα εκλείψουν και θα τελειώσουν τα προβλήματά σας και κυρίως εσείς που έχετε να κάνετε με το εξωτερικό και με ανθρώπους από το εξωτερικό. Δώστε προσοχή σε νέα σχέδια. Ο Δίας από το ζυγό φέρνει τέτοιου είδους χαρές και δεν αποκλείεται μέχρι τέλος του χρόνου τα πράγματα για τους τοξότες να είναι σε πολύ καλύτερη μοίρα από ό,τι είναι τώρα. Εγώκερος. Φίλοι εγώκεροι, πείσμα, νεύρα και εντάσεις σας φέρνει αυτή τη στιγμή η έκλειψη και η πανσέληνος. Ωστόσο, εσείς που είστε γεννημένοι στις τελευταίες μοίρες θα πρέπει να είστε πολύ προσεκτικοί, γιατί κάποια νέα πράγματα θα μπουν στη ζωή σας. Νέες γνωριμίες, νέοι άνθρωποι, δεν αποκλείεται από την ζωή σας, γιατί ο Κρόνος από τον τοξότη αυτά παίρνει, αλλά εσείς έχετε σύμμαχο τον πλανήτη Ουρανό, που αν και ανάδρομος, τις μεγάλες του αλλαγές τις παίρνει σε εσάς, που είσαστε έτοιμοι να δώσετε τον καλύτερό σας σε αυτό. Τα αισθηματικά σας ευνοούνται, ενώ δεν αποκλείεται να έχετε και μικρές απολαύες με τη βοήθεια του Δία από το ζυγό. Πάμε τώρα στον υδροχό που η αγαπημένη μας φίλη ακούει η Κατερίνα μας και λέμε ότι η αγαπημένη μου φίλη υδροχόη, βάλτε πλώρη για καινούργια πράγματα. Μία νέα περίοδος αρχίζει για εσάς, τόσο στον ερωτικό όσο και στον επαγγελματικό σας τομέα. Εσείς που έχετε καθυστέρηση στα οικονομικά ή έχετε περάσει κάποιες αναστατώσεις, θα ωφεληθείτε, αφού θα σας προταθεί νέα δουλειά και δεν αποκλείεται οι περισσότεροι από εσάς να βρείτε νέους φορείς και νέους δρόμους. Τύχη και προβολή επιφυλάσσει για εσάς η μοίρα, δεχτείτε την και καλλιεργήστε την. Ο Δίας από το ζυγό, τρίγωνο με τον ήλιο σας, μόνο καλά πράγματα σας υπόσχεται. Πάμε στα ψαράκια. Φίλοι ηχθείς, τι να πούμε τώρα για εσάς. Η περίοδος αυτή είναι περίεργη, ειδικά εσείς που είστε γεννημένοι 14 έως τέλος του μήνα, αφού η σημερινή έκλειψη στις 10 η ώρα το βράδυ γίνεται ακριβώς πάνω σε εσάς. Δεν αποκλείεται να αλλάξετε σκέψεις και ιδέες, ενώ ταυτόχρονα θα θέλετε να αλλάξετε και τον τρόπο ζωής σας. Πολλοί από εσάς θα δεχτείτε βοήθεια από δικά σας πρόσωπα για να τα ταυτοποιήσετε και να τα φτιάξετε στην εντέλεια.
Ισχύει και για εσάς το γεγονός ότι δεν πρέπει να υπογράψετε μέχρι τις 22 του μήνα, που είναι ανάδρομος ο πλανήτης Ερμής. Τα καλύτερα λοιπόν έρχονται και φίλοι μου, εσείς που μας βλέπετε και εσείς που μας παρακολουθείτε και μας ακούτε, να ξέρετε ουδέν κακόν αμοιγές καλού.